Μπορεί να αναρριχθεί σε πλαγιές με κλίση έως και 45 μοίρες και να δημιουργήσει χάρτες που να αξιολογούν με ακρίβεια την απόδοση αμπελώνων όπως αυτός. Οι προγραμματιστές λένε ότι αυτό το ρομπότ μπορεί να βοηθήσει τους Ευρωπαίους αμπελουργούς να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό? Για να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, ταξιδέψαμε στην Πορτογαλία. Σε αυτό τον αμπελώνα έκταση 600.000 τετραγωνικών μέτρων, οι επιστήμονες δοκιμάζουν ένα ασυνήθιστο ρομπότ. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα αισθητήρων που επιτρέπει την πλοήγηση, τον εντοπισμό και τη λήψη δεδομένων. Χρησιμοποιεί μία μόνο κάμερα που συλλέγει φωτογραφίες από τα φυτά. Η περαιτέρω επεξεργασία αυτών των εικόνων επιτρέπει τον εντοπισμό των σταφυλιών και των τζαμπιών και την εκτίμηση των μελλοντικών αποδόσεων. Η πλοήγηση γίνεται στον αμπελώνα με αυτόνομο τρόπο. Το ρομπότ συλλέγει εικόνες που στη συνέχεια μεταφορτώνονται σε έναν διακομιστή. Επεξεργαζόμαστε τις εικόνες με αλγόριθμους για την ανάπτυξη χαρτών που δείχνουν την παραγωγικότητα των διαφόρων τμήματων του αμπελώνα. Οι επιστήμονες αυτού του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος συνεργάστηκαν με τους αμπελοκαλλιεργητές για να αναπτύξουν το πρωτότυπο. Οι ερευνητές λένε ότι το ρομπότ έχει σχεδιαστεί για να προβλέψει τις μελλοντικές αποδόσεις με ένα περιθώριο λάθους 10 με 15%. Αυτοί οι χάρτες για τη μελλοντική παραγωγικότητα μπορεί να είναι πολύτιμοι. Ο αμπελώνας μας είναι πολύ ετερογενής, γεμάτος πλαγιές, με υψηλότερες και χαμηλότερες θέσεις που είναι περισσότερο ή λιγότερο παραγωγικές. Η πληροφορία που παρέχεται από το ρομπότ μπορεί να μου επιτρέψει να αναγνωρίσω αυτούς τους διαφορετικούς τόπους και να διαχειριστώ τον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του, με ακριβή και αποτελεσματικό τρόπο. Οι ερευνητές επέλεξαν μια ρομποτική πλατφόρμα ανθεκτική, κινητή και με λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι επιστήμονες βλέπουν το ρομπότ ως ένα ακόμη εργαλείο σε αυτό που ονομάζεται αμπελουργία ακριβίας, που αναπτύχθηκε για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του αμπελοϊμικού τομέα στην Ευρώπη. Ένας αμπελοκαλλιεργητής που γνωρίζει καλά τον αμπελώνα του έχει συγκεντρώσει πολλές εμπειρικές γνώσεις. Αυτή η γνώση βασικά προέρχεται από την οπτική παρατήρηση του αμπελώνα. Η τεχνολογία αυτή αποτελεί ένα βήμα παραπέρα. Επιτρέπει να εκτιμάται κάθε χρόνο η συμπεριφορά κάθε αμπελιού, καθώς και η ποσότητα και η ποιότητα των σταφυλιών. Αυτό μπορεί να προσφέρει μια τεράστια βάση δεδομένων για τον αμπελώνα, που είναι ακριβέστερη από την εμπειρική γνώση. Φυσικά, ιδανικά, η καλύτερη επιλογή είναι να συνδυάσουμε τόσο την εμπειρική, όσο και την τεχνολογική γνώση του αμπελώνα. Ο συγκεκριμένος αμπελώνας παρήγαγε πέρυσι περίπου 450.000 μπουκάλια 17 διαφορετικών ποικιλιών κρασιού. Οι αμπελουργοί λένε ότι το ρομπότ θα μπορούσε πράγματι να τους βοηθήσει να μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη τους, διαιρώντας καλύτερα την παραγωγή τους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για παράδειγμα, αν οι πληροφορίες από το ρομπότ μου λένε ότι σε ένα δεδομένο τόπο τα σταφύλια έχουν οριμάσει πρόωρα, μπορώ να αποφασίσω να τα μαζέψω νωρίς για να παράγω ένα κρασί με καλύτερη ποιότητα. Και μπορώ να περιμένω τα υπόλοιπα σταφύλια να οριμάσουν αργότερα μέχρι να φτάσουν στο βέλτιστο σημείο της ποιότητάς του. Σε αυτό το στάδιο, το ρομπότ θα μπορούσε να κοστίζει 30.000 ευρώ. Με κάποια αναβάθμιση, οι ερευνητές πιστεύουν ότι θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στην αγορά σε περίπου 2 με 4 χρόνια.